μέσα στον κάμπο και ο κάμπος μέσα στα βαθράκια. Λέω για τότε που ακόμη και τα αστέρια φαίνονταν υπερφυσικά και ασύστατα και έπρεπε να μεσολαβήσει η διαλλακτική, η σιωπή και ο χρόνος ώσπου να ξαναβρούν τη φυσικότητά τους οι απέραντες νύχτες, οι μέλισσες και τα άστρα μες στον άπειρο κάμπο. Ο κάμπος και η σιωπή και ο χρόνος. Όλα δικά μας, πιο δικά μας με τη μνήμη μας, έλεγε ο ξένος. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή μου και θα μιλήσω για προσωπικές μου εμπειρίες μέσα στο πέρασμα της. Λοιπόν, μιλήσω για το 1967 από τη φασιστική δικτατορία και με πήγαν στην ασφάλεια της Μπουμπουλίνας, στην περιβόητη ασφάλεια. Στην απομόνωση στο κελί 9, ένα κελί σκοτεινό 2x1, μια πολύ αμυδρά δέσμη φωτός φαινόταν πολύ ψηλά. Μετά από τα πρώτα βασανιστήρια που με πέταξαν μέσα στο κελί, το πράγμα που είδα και με έτσι με ατσάλωσε ήταν ένα κομματάκι ξυσμένο στο τζουβάρι από το πείμα του Ρίτσου που έγραφε «Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας». Μετά από την φυλάκησή μας με την αμνηστία του 1973, έγινε το Πολυτεχνείο τον Νοέμβρη. Και πάλι μέσα από το Πολυτεχνείο, σαν σάλπισμα κάλεσμα του λαού μας, στο μεγάλο αγώνα κατά της τρακτορίας, ήταν πάλι από τον παράνομο ραδιοφωνικό σταθμό, ήταν πάλι μελοποιημένη ποιήση του Ρίτσου. Τα τραγούδια που ακούστηκαν στο σταθμό ήταν μελοποιημένα ποίηματα του Ρίτσου. Δεν είναι λοιπόν απουσία το άνοιγμα του παράθυρου ή του λάκου μπρος στον ουρανό. Δεν είναι απουσία ο καλπασμός του αλόγου, η αντικατάσταση των βαραμένων λουλουδιών με φρέσκα λουλούδια στο ποτήρι, με φρέσκο νερό, το πλύσιμο του ποτηρού και μια χειρονομία που διαδέχεται την άλλη. Ποια αμαρτία. Όλα πορεύονται κάπως κυκλικά. Επιστρέφουν σε ένα πιο πάνω επίπεδο. Θα ξανασυναντούμε. Αργότερα θα σμίγαν από μέσα, μόνα τους, όπως τα στέρεα φύλλα στα κλαδιά του δέντρου, δένοντας χώμα, φως και αέρα. Γιατί η κάθε φωνή είχε πολλούς αντίλαλους ανάμεσα στα δυο βουνά του Άι Λιά και τον Άι Σαράντα, κι ας ήταν ο κάμπος απέραντος σαν μια αθανασία. Σαν θυμηθούμε, είπε, ποτέ δεν έχει περάσει η ώρα αυτού που θυμόμαστε. Είναι η ειρήνη. Το όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη. Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι η ειρήνη. Όταν οι ουλές από τις λαβωματιές κλείνουν στο πρόσωπο του κόσμου και μέσα στους λάκους που σκάψαν οι οβίδες φυτεύουμε δέντρα και στις καρδιές που κάψε η πυρκαγιά, δένει τα πρώτα της μπουμπούκια η ελπίδα και οι σκοτωμένοι μας μπορούν να γύρουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν χωρίς παράπονο, ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάπου, είναι η ειρήνη.
ελεύθερα να επικοινωνήσω με όλο αυτό τον κόσμο. Ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Dans les années 58 que Yannis Ritsos, il m'a envoyé l'épitaphe sur lequel il y a d'autres poèmes à Paris. Et tout de suite, j'ai commencé les chansons d'épitaphe. Qui, par la suite, ils ont joué un rôle très important à la recherche d'un nouvel style dans la musique populaire grecque. Cet mariage entre la musique populaire et la poésie engagée, c'était la base, c'est ce qu'on appelle musique populaire élaborée comme ça. C'est un technique laïque de musique en grec. Après, Ritsos, c'est pas lui, mais c'était les femmes des prisonniers. Parce qu'il y avait encore 5000 communistes dans la prison. Ils m'ont apporté des vers de Ritsos, extraits de Roméo Cini, dans la lutte qu'ils faisaient pour la libération de leurs parents, de leurs maris, de leurs fils, etc. Alors, j'ai lu la poésie de Ritsos, mais à ce moment-là, c'était à 62, je crois, 63, et la poésie ne m'a pas parlé. Alors, je l'ai laissé sur mon bureau, et après un peu de temps, comme il vient beaucoup de papiers, et le Roméo Cini, il s'était noyé dans les papiers. Alors, il passe 4 ans, et à 66, exactement le 7 janvier, pendant une fête de la croix, pour ne pas épiphanie, il y avait une grande manifestation démocratique au Pirée. Et après, quand nous revenons vers le centre de Pirée, on était attaqué par la police. Moi, j'étais député à ce moment-là, mais j'étais moi aussi bousculé par la police, frappé. Et à midi, quand je suis rentré à la maison, je vois sur le piano la poésie de Ritsos. Par miracle, quelqu'un qui l'a mis après 4 ans la poésie de Ritsos, et à ce moment-là correspondait tout à fait à la situation qu'ont passé le peuple, la démocratie, les communistes, moi-même. C'était les paroles, c'était exprimer mon état d'âme, pas seulement de moi, mais de tout le peuple. Et j'ai composé dans une demi-heure toute cette musique-là, et je l'ai présentée après 6 mois. Mais malheureusement, il fallait que cette œuvre-là prenne toute la signification une année plus tard, quand les colonels ont attaqué. Et donc, Roméo Cini, il a écrit ses paroles pour le passé, mais moi, j'ai composé ma musique pour l'avenir, c'est-à-dire pour la période de 7 années de la dictature, dans laquelle Roméo Cini il a joué un rôle primordial dans la lutte du peuple pour la libération.